ξύπνησε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο πλοίο Euroferry Olympia, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Ιγουμενίτσα για τον πρίντεζι της Ιταλίας. Ενώ έπλεε ανοιχτά της Κέρκυρας, βορειοανατολικά της Ερίκουσας, το επιβατικό χηματαγωγό τυλίχθηκε στις φλόγες και γρήγορα καιγόταν από άκρη σε άκρη. Η φωτιά ξέσπασε στις 4:30 τα ξημερώματα. Ο πλοίαρχος ζήτησε την εγκατάλειψη του πλοίου και άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης. Στο πλοίο επέβαιναν 239 άτομα, 51 μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους 22 Έλληνες, 15 εκ των οποίων επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, έχουν διασωθεί 278 άνθρωποι και ακόμα ένα άτομο το οποίο δεν είχε δηλωθεί στη λίστα και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για παράτυπο μετανάστη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα ναυάγιο σωστικό του λιμενικού, 2 παραπλέοντα πλοία, 2 ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο του λιμενικού, 2 ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ κατέπλευσε και η φρεγάτα Ίδρα. Επίσης, στην περιοχή έσπευσαν 2 ρημουλκά σκάφη, ρημουλκό πυροσβεστικό καθώς και αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε και πλωτό ανοιχτής θαλάσσης της Ιταλικής Guardia di Finanza, το οποίο επέστρεφε από υπηρεσία της Frontex και συνέδραμε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον γκαράζ νούμερο 3. Οργή, απόγνωση και αγανάκτηση από τους επιβάτες που κατάφεραν να φτάσουν ασφαλείς στο λιμάνι της Κέρκυρας. Είναι κολλημένα το ένα με το άλλο, δεν έχουν δίωδο διαφυγή. Βγαίνει από το παράθυρο, μας λένε. Και ένα λόγο που κοιμούνται οδηγεί μέσα. Τα λιμεναρχεία εδώ και στη Γουμενίτσα τα ξέρουν. Να ρωτήσετε αυτού. Τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να βγει ο οδηγό έξω. Είναι δύο εγκλωβισμένοι μέσα. 11. Εγκλωβισμένοι. Έχουν χαθεί. 11 ψυχέ αγνοούνται. Έχουν καεί Έλληνε οδηγοί. Μπροστά μου παρκάρισε και κοιμήθηκε μέσα. Ο λόγος είναι γιατί μπαίνουμε 4 στην καμπίνα και ο κορονοϊός λέει 2. Το καταλάβατε. Δηλαδή ερχόμαστε σε απελπισία. Τι άλλο να κάνουμε. Μετά από τα γνωστά γεγονότα, τα δύσκολα γεγονότα και με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου φτιάχτηκε ένα κλιμάκιο από τους συναδέλφους που είναι σε ετοιμότητα, από την επιστημονική ομάδα της Μονάδας Υποστήριξης Κρίσης και βρεθήκαμε εκεί με σκοπό να βοηθήσουμε σε 3 ουσιαστικά διακριτά επίπεδα, στο επίπεδο της ψυχιατρικής αντιμετώπισης και εφόσον αυτό χρειαζόταν, στο επίπεδο της ψυχολογικής υποστήριξης και στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής στήριξης αυτών των ανθρώπων, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις συνθήκες κάποιος φεύγει έχοντας αφήσει τα πάντα πίσω του, τηλέφωνα, ρούχα και η επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους, η τελευταία ανάλυση, καθίσατε περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία. Στο νοσοκομείο του νησιού μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται 10 άτομα. Οι 7 αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ένα καρδιολογικό θέμα και 2 ορθοπαιδικά ζητήματα. Το νοσοκομείο μας από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό όλη αυτή η ιστορία με το καράβι, ναι, κινήθηκε άμεσα, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο συνεργείο ώστε να πάει στο λιμάνι με νοσηλευτές, γιατρούς, όπως παθολογικών, ένας γιατρός του παθολογικού τομέα και ένας γιατρός του χειρουργικού τομέα και ένας αναισθησιολόγος. Από την πρώτη στιγμή ανταπεξήλθε και ελέξαμε όλους τους επιβάτες που μας φέρανε από το φλεγόμενο καράβι. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε 10 άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. 10 νοσηλεύονται πλέον. Οι οποίοι, ορίστε. 10 άτομα νοσηλεύονται. Ναι, ναι, 10. Mm-hmm. Οι 7 είναι με αναπνευστικά κυρίως προβλήματα, ένα είναι καρδιολογικό και άλλοι 2 είναι ορθοπαιδικού χαρακτήρα. Πιθανόν οι 2 να πάρουν εξιτήριο και συνεχίζουμε και είμαστε σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό νοσοκομείου. Τόσο γιατροί όσο και νοσηλευτές σε ετοιμότητα για αν χρειαστεί να σε περαιτέρω
εξέλιξη που θα έχει η επιχείρηση. Από τους 10 ασθενείς υπάρχει κάποιος πιο σοβαρό περιστατικό και ανάμεσα στους υπάρχουν παιδιά? Όχι, μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Υπάρχουν παιδιά ανάμεσα στους 10? Ορίστε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία νοσηλεύουν, όχι, δηλαδή ανάμεσα... όχι, είναι όλοι ενήλικες. Υπήρχε μια περίπτωση να έρθει ένα βρέφος, το οποίο δεν ήρθε γιατί είχε πάει ο γιατρός κέντρο υγείας, ο παιδίατρος, οπότε δεν έχει έρθει ποτέ στο νοσοκομείο. Στον οργανισμό Λίμενος Κέρκυρας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την υποδοχή των επιβατών, καθώς τους ανέμενε κλιμάκιο γιατρών, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για έλεγχο κορονοϊού και κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να φροντίσει για τις πρώτες ανάγκες, αλλά και τη φιλοξενία τους στην Κέρκυρα. Σίγουρα, εμείς ως οργανισμός Λιμένος είχαμε να φροντίσουμε τους διασωθέντες με το που έφτασαν στο λιμάνι της Κέρκυρας, να τους παρέχουμε υγειονομική κάλυψη, τροφή, νερό και όλα τα λοιπά, κουβέρτες. Συντονίστηκαν και όλοι οι φορείς άμεσα, ήρθαν κοντά μας, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Κοτσιόπουλος, και ο διοικητής της ΕΚΤΙΣΥΠΕ, ο κ. Καρβέλης. Ναι. Και ήταν όλοι εδώ και είχαμε μια πιο άμεση, έτσι, συντονιστική κάλυψη του γεγονότος. Νομίζω δηλαδή ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σήμερα λειτουργήσαν άψογα, αλλά παρόλα αυτά εγώ σήμερα θα ήθελα να εξάρω τη συμβολή αυτών που δεν έχουν ευθύνη για τα περιστατικά. Εθελοντικές ομάδες μας. Και που χάνουν την ώρα της εργασίας τους και ήρθαν εδώ αμέσως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Ερυθρός Σταυρός, οι ομάδες διάσωσης και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος άλλος ήρθε. Άμεση ανταπόκριση της μιας συνεργαζόμενης κοινωνίας. Αγωνία για τους δύο επιβάτες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον καράζ του πλοίου. Από την Αθηνά έφυγαν με ελικόπτερο 2 άνδρες σε ΜΑΚ και από τα Γιάννενα αναχώρησαν ακόμα 6. Έφτασαν στην Κέρκυρα, που και έγινε εκτίμηση της κατάστασης για το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν στο φλεγόμενο πλοίο. Δόθηκε το πράσινο φως από το λιμενικό σώμα και η επιχείρηση ξεκίνησε. Έφτασαν στο πλοίο με ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Εκεί οι άνδρες σε ΜΑΚ κατέβηκαν με ειδικό εξοπλισμό για να προσπαθήσουν να δουν ποιοι και πόσοι είναι οι αγνοούμενοι και πού ακριβώς βρίσκονται. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τη διαδικασία να είναι άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί αν ένα πλοίο έχει δεχτεί τόσο πολύ νερό, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάρει κλίση και να βυθιστεί εγκλωβίζοντας και αυτούς μέσα. Η εταιρεία τονίζει ότι το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο κυβερνήτης πληροφόρησε τις αρμόδιες ελληνικές και ιταλικές αρχές και αποφάσισε την εγκατάλειψη του πλοίου. Τα μέλη του πληρώματος είναι ελληνικής και ιταλικής υπηκότητας και στον γκαράζ υπήρχαν 153 επαγγελματικά οχήματα φόρτηγα και τρέιλερ, καθώς και 32 επιβατικά οχήματα. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή καυσίμου στη θάλασσα, ενώ δεν έχει επηρεαστεί η σταθερότητα του πλοίου. Το πλοίο φέρει σημαία Ιταλίας και κατελκύστηκε το 1995. Την ίδια ώρα, σε σημερινή της ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο υποϊταλική σημαία και ιταλική πλοιοκτησία επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίο Euroferry Olympia, ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βόρειο-ανατολικά της Ερίκουσας, αναφέρει τα εξής. Απαιτούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν εξονυχιστικά το όλο περιστατικό, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως, ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να σημειωθούν ανάλογα περιστατικά. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αναφέρει ότι με επανειλημμένα διαβήματά της και με πληθώρα σχετικών εγγράφων και με ανάλογα δελτία τύπου και καταγγελίες, έχει τονίσει και υπογραμμίσει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι υπεράνω κάθε πνεύματος επιχειρηματικής κερδοσκοπίας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να θυσιάζεται στο βωμό της οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στην ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των επιβενώντων και στα μέλη του πληρώματος στο φλεγόμενο πλοίο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που τήληξαν στις φλόγες το όχημα ταγωγό πλοίο.